Χαίρετε. Τι κάνουμε? Πολύ ωραία. Πώς περάσαμε χθες? Πήγαμε σπαρέλαση? Όχι. Φάγαμε μπακαλιάρο. Φάγαμε. Με σκορδαλιά? Όχι. Χωρίς. Και εγώ. Άνευ. Αλλά φάγαμε. Αλλά φάγαμε. Τιμήσαμε το έθιμο. Λοιπόν, δεν θέλω να συζητήσουμε τίποτα. Γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα. Ναι, και θέλω να προλάβουμε. Για πάμε. Και τι δεν έχουμε βασικά? Από πού να αρχίσω, δηλαδή? Από τη Μαντόνα, από πού άλλο? Ναι, αλλά να πούμε λίγο και τι έχουμε, βρε παιδί μου. Ναι, αυτό είναι. Να προλογίσουμε. Μαντόνα. Έχουμε και Ελένη Μενεγάκη Instagram. Έχουμε και που πήγαν οι celebrities. Έχουμε και ένα Πρέλεβιτς που παντρεύεται. Έχουμε και γάμους. Έχουμε και Βάνα Μπάρμπα, τι είπε. Βεβαίως. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε πολύ πράγμα. Και Μπριζίτ Μπαρτό να πούμε. Και tips για ωραία μακριά μαλλιά να πούμε. Και πολύ Ελένη Μενεγάκη έχουμε. Πολύ Ελένη Μενεγάκη έχουμε σήμερα. Έτσι. Γιατί μπορεί. Γιατί έτσι θέλουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε γρήγορα για να προλάβουμε τα πάντα. Με την Μαντόνα. Ας ξεκινήσουμε με τη Μαντόνα, πάμε λίγο εξωτερικό έτσι να ξεκινήσουμε ευχάριστα. Η Μαντόνα, ναι. Από το να δεις Βανέθα τι γίνεται. Θα είναι, φημολογείται, guest στη Eurovision και θα τραγουδήσει. Αλλά υπάρχουν κάποια κολλήματα. Η Μαντόνα, εκτός από παλιές της επιτυχίες, θέλει να τραγουδήσει και ένα κυκλοφόρητο κομμάτι, το οποίο όμως έχει κάποιες πολιτικές αναφορές. Το οποίο επιτρέπεται ή όχι να το κάνει? Σύμφωνα με τους διοργανωτές δεν επιτρέπεται. Γιατί λέει και παλιά με μια συμμετοχή της Ουκρανίας ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για αυτούς, για πολιτικούς λόγους. Μπράβο. Έχει μια πολιτική αναφορά που πιο συγκεκριμένα ασχολείται με την πολιτική του Αμερικανού πρόεδρου Τραμπ. Mm-hmm. Το οποίο όπως καταλαβαίνεις δεν θα είναι καθόλου θετικό για την Eurovision. Προφανώς η Μαντόνα θέλει να περάσει και κάποιο μήνυμα. Τώρα δεν ξέρω αν θα τα βρούνε. Ίσως επειδή είναι η Μαντόνα να την αφήσουν. Δεν ξέρω. Ίσως επειδή είναι guest, δεν θα είναι υποψήφια. Ναι, αλλά να σου πω τώρα κάτι. Εφόσον έχουν βγάλει αυτόν τον κανονισμό που δεν επιτρέπουν τα πολιτικά μηνύματα, γιατί έχουμε δει και άλλες χρονιές που υπήρχαν τραγούδια με πολιτικά μηνύματα και πιο παλιά. Το οποίο όμως από ένα σημείο και μετά δεν είναι και τόσο ωραίο. Ναι. Διότι η Eurovision δεν νομίζω ότι απευθύνεται και αναφέρεται σε αυτό το κομμάτι, τέλος πάντων. Θα δούμε λοιπόν. Λοιπόν, θα είναι ωραίο όμως σαν guest Μαντόνα τώρα, βασίλισσα της pop, τέλειο. Να δούμε και το κορμί αυτό που λέγαμε την άλλη φορά. Να δούμε τι έγινε με το κορμί. Τι έγινε με το κορμί αυτό. Τι έγινε με το κορμί, το είχαμε πει. Άντε να δούμε τι θα γίνει. Δεν μπορεί και αυτή να αφήσει το κυκλοφόρητο απ' έξω να πει τα παλιά. Θέλει να κάνει και κάτι νέο, να θέλει πει. Θέλει να δείξει και το καινούριο της. Πάντως εδώ πιο λεπτή τη βλέπω από αυτό που είχαμε δει την άλλη φορά. Μήπως ήταν μπουφά, ήταν δηλαδή τύπου... Από πότε είναι η φωτογραφία. Λες να ήταν πρόσθετο. Εγώ αυτό νομίζω. Άντε, για να δούμε. Θέλω ότι αυτό που είπες είναι... πρέπει να το ψάξουμε λίγο. Να δούμε καμιά πρόσφατη φωτογραφία, να δούμε τι γίνεται. Για πες λίγο στα δικά σου εκεί που μπαίνεις. Θα ψάξω λίγο στο Hollywood να δω τι γίνεται, παιδιά. Λοιπόν, προχωράμε γρήγορα. Πού πήγανε οι celebrities? Πού πήγανε, για πάμε να δούμε πού πήγανε. Πού πήγανε οι celebrities? Για να ξεκινήσουμε. Η φίλη σας στα μάτι. Έχει κάνει μια χαλαρή βολτούλα, λέει, στη Γλυφάδα. Περπατάει όπως βλέπεις. Είναι και ένα 80 με τα φλατ. Καλά, είναι πανύψηλη. Αθλητική. Αλλά είναι πάντα στη λάτη. Πολύ κομψή πάντα. Έχει δικό της στυλ όμως, έτσι, το έχεις παρατηρήσει. Εντελώς δικό της. Ναι. Την ξέρω χρόνια. Είναι τελείως. Δίνεται μόνη της. Ή έχει κάποια βοήθεια. Δεν ξέρω τα τελευταία χρόνια, αλλά όσο δουλεύαμε και μαζί. Εντάξει, στη δουλειά έχει τη λίστα. Ναι, εννοείται. Ενώ το προσωπικό της στυλ να είναι δικό της. Τώρα για τη βόλτα της δεν ξέρω. Θα επηρεάζεται προφανώς και από τους στυλίστες, θα παίρνει και κάποιες συμβουλές, αλλά έχει το δικό της προσωπικό στυλ. Πήγε μια χαλαρή βόλτα στη Γλυφάδα. Προχωράμε. Τα κορίτσια. Ζώζεφιν και. Η κόρη Μεταξά, η κόρη του Λευτέρη Φανταζή. Πού διασκεδάσαν τα κορίτσια? Στον μπαμπά το μαγαζί. Πού αλλού. Αυτές είναι αχώριστες λίγο. Κολλητάρια. Έχουν γίνει πολύ κολλητές. Μ' αρέσουν σαν κολλητές και μ' αρέσει η Ζώζεφιν το σώμα της πάντα. Πάντα. Γυμνασμένο, φουλ. Τι ωραίο σώμα είναι αυτό. Ωραία πόδια. Καλά και η εικόνη μ' αρέσει όμως. Γενικά. Ωραίες. Μπράβο, ταιριάζουν σαν φίλες. Διασκέδασαν τα κορίτσια, τέλεια. Πάμε παρακάτω. Κωνσταντίνος Αργυρός. Το πήγε. Αγόρι το όμορφο.
Πήγε, λέει, στο Estate, εκεί που τραγουδάει ο Ρόκος και ο Ρουβάς. Γιατί τώρα, ξέρεις, έχει κλείσει το μαγαζί που δουλεύει. Ο Κωνσταντινός. Ναι. Ναι. Οπότε περιμένει το καλοκαίρι να ξεκινήσει πάλι. Δεν πειράζει, θα πας πάλι στο opening, σιγά. Θα πάω στο opening. Σε δύο μήνες θα πολύ ανοίγει πάλι. Δεν υπάρχει closing αυτό το μαγαζί. Έλατε. Ο αργυρός δεν έχει σεζόν. Ένα ρεπό υπάρχει μικρό, έτσι. μια διακοπή μόνο. Μικρή αποχή να κάνει έτσι. Και μάλλον άκουσα θα είναι μαζί με τη Φουρέιρα. Μάλλον. Α, ωραία θα είναι οι δυο τους. Αν ισχύει. Ωραία. Ωραία θα ταιριάξουν. Μπράβο. Τον είδαμε και τον Κωνσταντίνο, τον βλέπουμε, μας αρέσει. Συνεχίζουμε. Βίκυ Καγιά, Ηλίας Κρασάς. Χαλαρές οικογενειακές στιγμές, εντελώς χαλαρές όμως. Άνετη. Με τα παιδάκια τους ή κρατάνε κάτι ρούχα, βλέπω. Κρατάνε κάτι ρούχα. Από καθαριστήριο το βλέπω. Έτσι. Τελείως. Διότι όπου και να πάνε, κάπου υπάρχει ένας φωτογράφος. Ένας τουλάχιστον. Ένας. Ειδικά αν πάνε σε κάποια συγκεκριμένα μέρη. Γλυφάδα και Φυσιά. Λοιπόν, προχωράμε. Ωραίες χαλαρές στιγμές του ζευγαριού. Γιώργος Λιάκας με το παιδάκι του. Παίξανε ποδόσφαιρο. Μπαμπάς και γιος, έτσι, αντρικές δουλίτσες. Μπαμπάς και γιος. Ωραία. Δύο αγόρια δεν έχει. Ναι. Κάπου θα είναι και το άλλο και κοντά. Λογικά. Χαζομπαμπάς, Γιώργος Λιάκας. Προχωράμε. Ο Γιώργος Λίτρας με την κόρη του. Σε χαλαρή βόλτα. Καιρό έχουμε να δούμε το Γιώργο Λίτρα βασικά. Είναι η κόρη της Πεγκιζίνα, ε. Ναι. Mm-hmm. Πολύ ωραίο ζευγάρι και αυτό. Καιρό έχω να το δω αυτό το ζευγάρι. Και την Πέγκη έχουμε καιρό να δούμε κάπου. Σε να τραγουδάει εμφάνιση. Ή σε κάποιο κέντρο. Κάτι γίνεται, γιατί δεν μας τους δείχνουν. όχι, δεν θέλω να ακούσω. Νο, αρνούμε, πάμε παρακάτω. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, θα σας προλογίσω το επόμενο θέμα. Και δεν θα μιλήσω μετά. Ξεκινά. Όλοι έχουν μία απορία. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά reality μαγειρικής, όπως και υπάρχει και στο κανάλι μας, φυσικά το πάρα πολύ πετυχημένο MasterChef. Και αναρωτιέται ο κόσμος, τόσα φαγητά που τι τα κάνουν μετά σε αυτά τα reality, όπως και στα πρωινά επίσης, που θα σας πω μετά, επειδή έχω δουλέψει πολλές χρονιές και ξέρω τι γίνονται. Δεν έχει τόσα πολλά, γιατί εκεί δοκιμάζουν συνταγές. Ναι. Τόσα πολλά πειράματα. Φαγητά, λέει. Τι τα κάνουν αυτοί μετά σε όλα αυτά τα reality μαγειρικής. Και ποιος απάντησε λοιπόν? Ο Πάνος Ιωαννίδης, ο γοητευτικός κριτής chef. Του MasterChef και chef, απάντησε λοιπόν σε αυτή την ερώτηση. Και τι μας είπε, Βενέτα μου? Μας είπε λοιπόν ότι καταρχήν έχουν χορηγούς. Ναι. Οι οποίοι τα πληρώνουν αυτοί. Ναι. Αυτό δεν μας απασχολεί και τόσο. Μας απασχολεί τι γίνονται τα πράγματα μετά. Μπράβο. Λοιπόν, λέει τα δίνουν στην παραγωγή, γιατί δουλεύουν πάνω από 150 άτομα. Λέει τα μοιράζονται εν ολίγης. Γενικά λέει πάνε σε καλή μεριά. Δεν πετιούνται. Τρώτε στο MasterChef, κάτι τρώνε. Κάτι τρώνε. Ναι. Λοιπόν, εγώ αυτό το μόνο που ξέρω, γιατί στο MasterChef δεν ξέρω. Στο πρωινό. Ναι. Πες, γινόντουσαν δύο φαγητά. Μπορεί να γινόντουσαν μια μέρα και τρία φαγητά. Τι έχει περάσει ο Πετρετζίκης, ο Καλίδης, ο δεν ξέρω. Δεν έμενε τίποτα. Στο πρώτο break, πραγματικά. Ναι. Στο πρώτο break είχαν όλα τελειώσει. Τέλος. Εσείς τρώγατε? Ναι, τρώγαμε εμείς. Ό,τι προλαβαίναμε. Άμα ήταν κάτι πολύ ωραίο, πηγαίναμε κρυφά-κρυφά, φεύγαμε τα δικά μας καμαρίνια και λέγαμε αυτό κάτσε να προλάβουμε γιατί θα μας τα πάρουν. Και που εμείς δεν ήμασταν 100 άτομα παραγωγή. Ήμασταν πολύ λιγότεροι. Και τα φαγητά πολύ λιγότερα. Ναι. Ναι. Αλλά άλλοι παίρνανε για το σπίτι, δεν έμενε για ποτέ το σπίτι. Τίποτα. Ναι. Παίρνανε για το σπίτι, άλλοι τα τρώγανε εκεί, όλοι οι συνεργάτες. Ωραία. Ωραία περνάγατε στα πρωινά. Μια χαρά. Τρώγαμε και λίγο. Εγώ πήγαινα στα γλυκά κυρίως. Και εγώ εκεί θα πήγαινα. Μπράβο. Όταν ήταν εκεί γλυκό, έλεγα για να πάμε λίγο σιγά σιγά. Τώρα μπήκαν διαφημίσεις να κλέψουμε τίποτα. Ωραία. Οπότε απαντήθηκε και αυτό το ερώτημα. Γιατί εντάξει, πολύ μπορεί να το είχαμε αυτή την απορία. Ναι. Ναι. Γιατί την έλυσε ο... εδώ υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν να φάνε. Οπότε ωραία μας τα είπε και ο κύριος Ιωαννίδης. Και πάμε σε ένα full ερωτευμένο ζευγάρι που φημολογείται ότι παντρεύεται. Η Άννα Πρέλεβιτς με τον παίχτη του Παναθηναϊκού, πρώην μπασκεμπολίστα. Όχι πρώην, ακόμα παίζει, ναι. Παίζει. Ιωάννη Παπαπέτρου. Λοιπόν, σοβαρεύει λέει η σχέση, συγκατοικούν. Στα νότια προάστια λέει. Όχι στα νότια, στα νότια. Λέει στα νότια στο ψυχικό. Ναι, το ναι, άλλο και εγώ είναι άσχετο, ναι. Τώρα δεν ξέρω. Μάλλον στα βόρεια στο ψυχικό. Δεν ξέρουμε ακριβώς που συγκατοικούν. Συγκατοικούν λέει και πάνε προς, προς γάμο. Γάμο. Το θέμα είναι, παιδιά, ότι ο Ιωάννης Παπαπέτρου είναι 24 χρονών. Γιατί η Άννα πόσο είναι? Δεν ξέρω. Αλλά... άντε να είναι 28, δεν είναι παραπάνω. Μικρή μου δεν φαίνεται. Δεν είπα εγώ, παιδί μου, για τη διαφορά. Δεν μιλάω για τη διαφορά.
Ο δεν ξέρω αν έχουνε. Δεν τους πειράζει. 24 θα παντρευτούν, ναι, δεν είναι λίγο μικροί. Καλό όμως είναι, φαντάσου τι ώρα που θα είναι. Ωραίο, ε. Μικρή οικογένεια, μικρά τα παιδιά θα είναι μετά. Μικρή καλά, διαφορά μεταξύ τους εννοώ. Αυτό είναι ωραίο. Ναι, τη μικρή διαφορά μεταξύ τους. Τώρα πολύ μια παιδιά να σου πω ένα κουτσοπολιό που δεν το ξέρει σίγουρα και το άκουσα σήμερα. Για ρίξ' το. Η Δούκισσα, ναι, είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί της. Αλήθεια, λες. Ναι, το είπανε σήμερα. Ποιος το είπε? Το είπανε σε ένα πρωινό, ναι, 4 μηνών. Γι' αυτό και το είπε. Τέλεια. Λοιπόν, δεύτερο μωρό δηλαδή. Η Πρέλεβιτς είναι 28, μου λέει η Αναστασία. Ακριβώς είπα. Ε. Μπράβο, ναι. Mm. Δεύτερο μωρό για τη Δούκισσα. Ναι. Συγχαρητήρια. Πολύ και χαίρομαι. Το άλλο είναι μηνών ακόμα. Μάλλον τώρα έγινε ενός έτους. Το έχουμε πιο μετά που γέρνησε, ναι, τα γενέθλιά του και μας έδειξε στο Instagram. Ωραία. Μια πολύ ωραία. Τέλεια. Τελικά έχει αφισιωθεί τελείως την οικογένεια η Δούκισσα. Ενώ μπορούσε να κάνει τα πάντα στην τηλεόραση. Έχει αποσυρθεί στην οικογένειά της. Καλά κάνει. Ναι. Να τη μεγαλώσει και επιστρέφει. Γιατί πού είναι το πρόβλημα? Καλά, και να μην επιστρέψει, δεν φαντάζομαι ότι έχει πρόβλημα ούτε οικονομικό, ούτε. Ούτε τίποτα άλλο. Νομίζω όμως ότι της αρέσει και της άρεσε πολύ η δουλειά της. Μάλλον της αρέσει πιο πολύ η οικογένεια. Δεν διαφωνώ σε αυτό, αλλά πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα κάνει ένα comeback σε κάτι. Ναι. Αν δεν πάει για τρίτο παιδί. Ήταν σε κάτι βραβείο παρουσιάστριο. Λοιπόν. Ωραία. Χαίρομαι με το καλό όλοι, παιδιά. Τέλεια. Προχωράμε σε. Στην κόρη του Τόλι Βοσκόπουλου. Για τη Άντζελα Γερέκου. Μεγάλωσε. Έγινε 18, Βενέτα μου. Τη βοηθάει, λέει, πολύ στο προσωπικό στυλ και η μαμά της. Λοιπόν, και βλέπουμε τώρα ότι έχει εξελιχθεί και το στυλ της. Και να δούμε κάποιες στιγμές της από την καθημερινότητα. Εδώ βλέπουμε με τον και, Τάνο. Και τον Τάνο. Ο Τάνος είναι παντού, παιδιά. Τι γίνεται με τον Τάνο? Τον τελευταίο καιρό τον βλέπω παντού. Τηλεόραση, περιοδικά, αυτό. Ε? Παντού ο Τάνος, παντού. Λοιπόν, και βλέπουμε μερικές εικόνες, να δούμε και λίγο το στυλ της. Τώρα που έγινε και 18 το κορίτσι. Μοιάζει λίγο στη μαμά. Μου φαίνεται. Δεν ξέρω που μοιάζει. Ναι. Στη Μανουλά. Λοιπόν, εδώ είναι σε μια χαλαρή βόλτα. Εδώ είναι σε πιο βραδινή έξοδο. Με είναι 18, δούνα, ε. Στα ψώνια τους. Χαλαρή, άνετη. Πότε έγινε και αυτή 18? Ναι, αυτό. Πότε έγινε? Τι γίνεται, Βανέτα, πώς παίρνει έτσι ο χρόνος? Αυτή μεγαλώνει και εμείς μικραίνουμε. Καλά, ότι εμείς μικραίνουμε είναι μόνο σίγουρο. Ή τουλάχιστον μένουμε ίδιες. Ένα πράγμα που δεν περνάει ο χρόνος από πάνω μας. Ναι. Λέμε εμείς μόνες μας εδώ μεταξύ. Όχι, εντάξει, μας το λένε και άλλοι. Λοιπόν, πάρα πολύ γλυκιά και με ιδιαίτερο στυλ, πολύ ωραία. Προχωράμε. Πάμε στη Βάνα Μπάρμπα. Για πάμε. Μια πολύ ωραία γυναίκα. Και τη Βάνα Μπάρμπα έχω να δω καιρό. Η οποία λέει κάπου, εξομολογήθηκε, ότι αδικήθηκε, λέει, λόγω της ομορφιάς της. Δηλαδή γιατί? Δεν έπαιρνε σημαντικούς ρόλους στο θέατρο. Και σε ένα, θυμάσαι, είχε παίξει σε μια ταινία στο εξωτερικό. Ναι. Πάλι λέει, ενώ πήγε πολύ καλά η ταινία, ναι, δεν προβλήθηκε τόσο πολύ η Βάνα Μπάρμπα για το ταλέντο της. Αυτό το λέει κυρίως επειδή είναι πάρα πολύ όμορφη γυναίκα και έχει έτσι. Ήταν και πάντα το σεξ η γυναίκα. Ναι. Τη βλέπαν μέχρι εκεί. Και δεν της δίνανε πιο δυνατούς ρόλους. Ναι, πιο σοβαρούς, πιο δυνατούς. Που θα μπορούσε άνετα να τους υποστηρίξει. Βέβαια. Οπότε θεωρεί ότι σε αυτό το κομμάτι είναι αδικημένη. Ναι. Μπορεί αυτό να συμβαίνει όμως. Γιατί λέει στην Ελλάδα μας βγει το όνομα, λέει, τέλος. Μπορεί να σημαίνει πραγματικά όμως αυτό. Ναι. Δηλαδή έτσι πιστεύω. Ότι ίσως και κάποιες γυναίκες που είναι έτσι πολύ όμορφες και βγαίνει όλο όπως αυτό το sex appeal. Ναι. Το ίδιο πράγμα δεν είναι. Πάντα τη βάζουν τη σεξι γυναίκα να παίζει παντού. Μετά φοβούνται να τους δώσουν ένα κόντρα ρόλο. Ναι. Που ίσως να ήταν και πάρα πολύ καλό για την καριέρα τους. Mm-hmm. Οπότε προφανώς αυτό εξομολογήθηκε στη συνέντευξή της. Ότι έχει ένα παραπονάκι. Έχει το παραπονό της. Δεν της άρεσε. Λέει η Αναστασία, γι' αυτό παίζεις και εσύ τη σεξ συνέχεια. Ποια, για μένα λες? Τη μοιραία. Αγάπη μου εσύ. Λοιπόν, και προχωράμε. Πάμε σε μία γυναίκα. Άλλη σεξ γυναίκα. Από το εξωτερικό τώρα, φύγαμε την Ελλάδα. Κοίτα εδώ γυναίκα, Μπριτζίτ Μπαρντό. Είμαι περίεργη να δω πώς είναι η εγγονή της. Μιλάμε για δεκαετία 50 και 60 που άφησε εποχή. Πραγματικά μέχρι τώρα επηρεάζει τη μόδα και ειδικά και με τα μαλλιά της, αυτά τα ζητάνε συνέχεια. Έχουμε κάποια φωτογραφία της πρόσφατη. Δεν έχω δει καθόλου εγώ. Εγώ την έχω δει. Για πες. Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, το θέμα μας τώρα είναι... Η εγγονή. Ότι έχουμε να δούμε τώρα την εγγονή της, με την οποία όμως λέει ότι δεν κρατάει επαφή. Η οποία ακολουθεί τα χνάρια της, εκεί είπαν, αυτό παραπούμε. Ναι, και είναι και μοντέλο. Και πώς σου φαίνεται, θα ρωτήσω. Δεν μοιάζει με τη γιαγιά, ούτε μία σχέση.
ουδέμια σχέση με τη γιαγιά. Αλλά πάει να συνεχίσει την παράδοση από ό,τι καταλαβαίνω. Τώρα αν θα την συνεχίσει θα δούμε. Η γιαγιά τώρα που λέγαμε και για sex symbol ήταν top. 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 Διαχρονικό παράδειγμα θηλυκότητας. Πιο πολύ της έμοιαζε η Κλαούντια Σίφερ παρά η γονή. Να τι η Μπριζίτ. Πόσο ναι. Να είναι η Μπριζίτ, παιδιά. Να σου πω κάτι. Για 70 κάτι που είναι, που δεν ξέρω πόσο είναι. Μπορεί και 80. Ναι. Από το να έχει γίνει... Πώς τη λένε? 84. Είδες, πάνω από 80. Μπράβο. Από το να είχε γίνει Ντονατέλο Βερσάτσε, τώρα... Καλύτερα έτσι, φυσική. Δεν είναι καλύτερα που παίρναν τα χρόνια φυσικά από πάνω της. Μια χαρά είναι, εμένα μου αρέσει. Και εμένα. Πολύ ωραία. Πήγε, παιδιά, 84. Ωραία γυναίκα, βρε παιδί μου, πολύ ωραία γυναίκα. Και αυτά τα μαλλιά της μια φορά να τα πετύχω κι εγώ, αλλά βέβαια το χρώμα να πετύχεις. Όχι το χρώμα. Α. Αν και τώρα που το σκέφτομαι, να τα άνοιγα λίγο τι, για καλοκαίρι. Βάλε μια περούκα να δούμε πρώτα. Αν όχι όλα, να κάνω έτσι ένα όμπρε. Ένα όμπρε. Ναι. Ήδη είναι ένα όμπρε λίγο τώρα, είναι, νομίζω. Ήταν λίγο. Δεν το βάφεις πια γι' αυτό. Όχι. Τώρα κάνε ένα όμπρε. Να κάνω λίγο ένα. Μπορείς να περάσεις αυτό και κάτω, να δούμε πώς θα είναι, θέλεις. Ναι. Αυτό που ήδη είναι όμπρε, δηλαδή, κατάλαβες. Ναι, να το ανοίξω λίγο. Ναι. Να δούμε. Και αν δεν μας αρέσει, το ξανασκουρέμε. Σιγά, so what. Και μιας και είπαμε για μαλλιά, πάμε να πούμε 9 μυστικά. Για πλούσια μαλλιά. Ναι, διότι βλέπουμε μακριά μαλλιά, πλούσια μαλλιά και αναρωτιόμαστε και λέμε. Γιατί είναι δύσκολο πράγμα. Εσύ να μας πεις πώς το κάνεις. Να κρατάς τα μαλλιά σου υγιή. Κάνεις αυτά που λέει εδώ από κάτω. Κάτι από αυτά. Ναι, κάποια κάνω. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τις 9 συμβουλές. Φρόντισε, λέει, το δέρμα του κεφαλιού σου. Να τα βουρτσίζουμε, λέει, 100 φορές. Καλά, εγώ τι να βουρτσίζω, αλλά εσύ βουρτσίζεις. Όχι, δεν βουρτσίζω 100 φορές. Είναι όντως αυτό, ότι αν βουρτσίζουμε, λέει, 100 φορές θα γίνει. Είναι, λέει, συμβουλή των γιαγιάδων. Το έχω ακούσει κι εγώ. Αλλά γιατί το βουρτσίζω. Εγώ λέω, θα μας πιάσει το κεφάλι μας αν βουρτσίζουμε 100 φορές το κεφάλι. Εγώ ξέρεις τι σκέφτομαι. Όταν βουρτσίζω, επειδή μένουν κάποια μαλλιά, φεύγουν. Θα φεύγουν περισσότερα μετά. Μήπως 100 φορές να βουρτσίζεις τα μαλλιά σου πριν κοιμηθείς, θα μείνουν τα μισά μαλλιά στη βούρτσα. Και εγώ αυτό θα σκεφτόμουν. Έχεις καταλάβει ότι ό,τι θέμα συζητάμε. Κάνουμε όλα τα αντίθετα και δεν μας αρέσει τίποτα. Αυτό λοιπόν δεν το κάνεις. Τα 100 φορές να βουρτσίζω τα μαλλιά μου. Τα βουρτσίζεις πριν κοιμηθείς. Όχι, δεν τα βουρτσίζω πριν κοιμηθείς. Ναι, εντάξει. Πάμε στο άλλο. Γενικά δεν τα βουρτσίζω πάρα πολλές φορές την ημέρα. Λέει επίσης ότι μπορεί να κάνουμε κάποια tip, δηλαδή να, 2 φορές λέει το μήνα. Ναι. Να κάνουμε μασάζ, λέει, με εθέρια έλαια, όπως δεντρολίβανο, ευκάλυπτο, λεμόνι. Κάνεις κάτι από αυτά. Κοίτα, αυτό σίγουρα θα είναι καλό για το κεφάλι. Αυτό είναι και τα τρία μαζί να βάλουμε, δηλαδή. Ναι. Ναι. Εγώ συνήθως κάνω ένα άλλο, το οποίο δεν το λέει, το οποίο είναι παλιό. Ή παίρνεις λαδάκι ή από ελαιόλαδο. Αυτά που είναι για τα μαλλιά, ένα απλό. Ή και ελαιόλαδο μπορείς να πάρεις. Ή και αυτό που λέει δεντρολίβανο ή εθέρια έλαια. Και το βάζεις για κάποιες ώρες, μπορεί και να κοιμηθείς. Εγώ το είχα κάνει κάποια στιγμή με ένα του εμπορίου που κόλλησα τώρα, όπως λέγεται, ένα άλλο λάδι, όχι ελαιόλαδο. Ναι. Και την άλλη μέρα το πρωί όλα τα σεντόνια ήταν μες στα λάδια. Κοίταξε. Και δεν καθαρίσανε και ποτέ. Ναι, ξέρεις τι κάνεις. Αν τα βάζεις και στο κεφάλι, γιατί όλο αυτό απορροφάει μια ποσότητα, βάζεις πετσέτα, δεν μπορείς να ξεχάσεις. Μα έφυγε η πετσέτα, το ξέρω, αυτό έβγανα. Όπως κοιμόμουν, έφυγε. Καλά, λογικό είναι. Είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση. Συν του ότι για να φύγει όλο αυτό το λάδι από τα μαλλιά, λούζεσαι 15 φορές και μετά ξαναλούζεσαι κάθε μέρα. Δεν είναι και το πιο απλό, αλλά σίγουρα θα κάνουν καλό τα εθέρια έλαια και αυτό που προτείνει το άρθρο. Το άλλο λέει: αναζήτησε, λέει, τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής. Βιταμίνη B, C, ψευδάργυρο και αμινοξέα. Και σίδηρο μα σου λείπει. Εγώ B πίνω. Και σίδηρο πίνω που μου λείπει. Ναι. Τα άλλα όχι. Κοίτα, σίγουρα θα κάνουν διαφορά οι βιταμίνες, σίγουρα. Ναι, δεν ναι. Υπάρχει περίπτωση. Γιατί όταν χάνεις και μαλλιά, έτσι σου πέφτουν πολλά, σίγουρα πας και για εξετάσεις και θα σε ρωτήσουν το πρώτο πράγμα αν έχεις κάνει τις εξετάσεις σου, αν σου λείπουν κάποιες βιταμίνες. Βεβαίως. Και για τα νύχια ισχύει αυτό. Γενικά μαλλιά και νύχια πάνε μαζί οι βιταμίνες. Αυτά πάνε μαζί, ναι. Ναι. Οπότε σίγουρα οι βιταμίνες, όποιος δεν παίρνει, ένα συμπλήρωμα διατροφής δεν είναι κακό να. Καλό θα του κάνει. Σίγουρα. Λοιπόν. Πρόσεξε, λέει, τη διατροφή σου. Να τρώσει και πολύ πράσινα λαχανικά, όπως λάχανο, σε σκουλό. Έχεις φάει ποτέ? Όχι, σπανάκι. Τι είναι, τι είναι αυτό? Σκουλό, παιδιά. Δεν έχω φάει ποτέ. Επίσης, λέει, τροφές σε ωμέγα 3, ψευδάργυρο και αυγά, κοτόπουλο, ψάρι, μοσχάρι. Δηλαδή, κάπου διατροφή να κάνουμε, εννοεί, έτσι. Ναι. Μαζί με το μαλλί θα φτιάξουμε και το κορμί. Φτιάξαμε και κορμί και μαλλί. Οπότε είναι καλό για αυτή την εποχή πριν το καλοκαίρι. Για να πάρουμε και τις βιταμίνες. Και να πάμε στην παραλία και μετά. Και να πάμε και παραλία μετά να μαυρίσουμε. Ωραία. Οπότε είναι συμβουλές για μαλλιά και κορμί. Να μαυρίσουμε και τα μαλλιά.
Σίγουρα και αυτό παίζει ρόλο. Πάμε στο 4. Απόφυγε το καθημερινό λούσιμο. Όχι πάνω, λέει, από 2 φορές την εβδομάδα. Γιατί χάνουν, λέει, την ελαστικότητά τους στα μαλλιά και δημιουργούν ψαλίδα. Και εγώ τόσο λούζομαι, 2 φορές. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι κάθε μέρα δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Μόνο αν είσαι στην παραλία, διακοπές και πριν λούζεσαι. Ναι. Που και πάλι μετά, εκεί αυτό. Με τα λάκια πρέπει να λουστείς, δεν πρέπει. Ναι, πρέπει να λουστείς. Απλά μετά μην κάνεις συνέχεια πιστολάκι το καλοκαίρι, ειδικά. Ναι, καλά, εννοείται. Ναι, ναι, εντάξει. Στο κάθε μέρα. Τώρα 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Δε, το κάθε μέρα. Εκεί, ναι, ναι, δεν λέει. Ναι. Τέλος, δεν υπάρχει. Προχωράμε. Ενίσχυσε τη λάμψη. Αφού τα ξεπλύνεις. Μετά τη μάσκα, λέει, με κρύο νερό να τρέξει, λέει, σε όλο το μήκος. Αυτό δεν το έχω ξανακούσει και δεν το έχω κάνει. Θα και έλεγα να το κάνω και εγώ τότε το διάβασα. Μπράβο, θα το δοκιμάσω. Σε όλο το μήκος, λέει, με κρύο νερό. Ένα conditioner spray, ναι, που δεν ξεβγάζεται. Αυτό το δεν ξεπλένεται. Ναι. Πάμε παρακάτω. Τρίκ για πιο πλούσια μαλλιά. Λοιπόν, τώρα αυτό είναι ένα θέμα περίεργο. Γιατί είναι και ανάλογος πώς τα έχεις κουρέψει, τι τύπο μαλλιών έχεις. Δεν ξέρω. Βέβαια λέει ότι όταν θέλεις πλούσια μαλλιά, αυτό που κάνουμε λάθος είναι που βάζουμε πάρα πολλά προϊόντα στα μαλλιά. Θέλει λίγα όσο χρειάζεται. Ναι, δηλαδή άμα βάλεις και το λάδι για αυτό, βάλεις και. Τη μάσκα, βάλεις και το αφρό, βάλεις και τη λάκ και όλα αυτά μαζί. Στο τέλος το αποτέλεσμα είναι το αντίθετο και κουράζει. Τα βαραίνεις. Περιόρισε το σίδερο ισιώματος. Και το ψαλίδι για τις μπούκλες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ή να βάζεις κάτι λίγα προϊόν, λέει, για τη θερμότητα. Σίγουρα προϊόν για τη θερμότητα. Το λέω και εγώ που έχω μακριά μαλλιά. Βάζεις. Ναι. Σίγουρα προϊόν για τη θερμότητα. Τι είναι αυτό το προϊόν? Είναι και σε σπρέι. Το κάνεις κυρίως στις άκρες. Και για το πιστολάκι και για το. Δεν το ήξερα. Κόβουμε τα μαλλιά λίγο πιο συχνά. 3 με 4 εκατοστά, λέει, κάθε 1,5 με 2 μήνες το κάνεις. Όχι. Εγώ να το κάνω αυτό, δεν θα μακρύνω ποτέ τα μαλλιά μου. Εμένα πρέπει, τώρα δεν ξέρω για τόσο 1 με 2 μήνες. Στο τετράμινο, εγώ τουλάχιστον. Εσύ να πηγαίνει πάρα πολύ ωραία τα μαλλιά σου, πραγματικά. Και δηλαδή, τα δικά σου είναι πάρα τόσο μακριά. Όχι, εντάξει, τα δικά μου ωραία είναι επειδή είναι σγουρά, αλλά αυτό το μήκος είναι απίστευτα ωραίο. Τώρα που μακρύνω τόσο πολύ, εγώ δεν πάω να τα κόψω ούτε 2. Τίποτα, μην κάνει τίποτα. Μόνο να κάνουμε καμιά λαγούλα στο χρώμα που θες έτσι κάτι να αλλάξει, αλλά μέχρι εκεί. Λοιπόν, και προσοχή στα extension τελευταίο για να κλείσουμε με τα μαλλιά μας. Τα extension σίγουρα κουράζουν πάρα πολύ τα μαλλιά. Και κόβονται μόλις τα βγάζουμε. Οπότε ναι. Δηλαδή, τα βάζουμε για να μακρύνουν τα μαλλιά μας. Και τα βγάζουμε και είναι πιο κοντά. Μπράβο. Οπότε, αν δεν έχετε πολύ σοβαρό πρόβλημα και θέλετε τα μαλλιά σας να μακρύνουν τα δικά σας τα μαλλιά και να είναι πιο υγιή, κάντε μία λίγο υπομονή, δοκιμάστε μερικά προϊόντα, περιποιηθείτε τα μαλλιά σας. Ισιώστε τα, λέει, λίγο για να φαίνεται πιο μακριά, σωστό, γιατί το ίσχυμα τα μακραίνει. Από το να βάλεις extension. Εκτός αν δεν μπορείτε να ζήσετε χωρίς μακριά μαλλιά, οπότε. Extension είναι μονόδρομος. Ή μπορούμε να βάζουμε και τρέσες, οι οποίες μπαίνουν και βγαίνουν με κλειψάκια. Αυτό είναι το ακόμη και καλύτερο. Δεν ταλαιπωρούν τα μαλλιά. Αυτό είναι καλύτερο. Και μπορείς να το βάζεις και μόνο το βράδυ, π.χ. σε έξοδο, για να είσαι πιο εντυπωσιακή. Και μετά τα βγάζεις. Ναι, και είσαι μια χαρά, ναι, μετά άνετα. Λοιπόν, όλα αυτά τα ωραία και πάμε στο Instagram. Λοιπόν, Βενέτα μου είπε τα ευχάριστα για τη δούκισα. Μάλλον, λένε, γι' αυτό έβαλε φωτογραφία. Γιατί ήθελε κάτι άλλο να πει. Ναι. Και έβαλε κάτι άλλο για να μην πει αυτό. Η προς το παρόν. Η δεν μας έχει δείξει πολλά πράγματα στα social. Αλλά λόγω του ότι ο γιος της έγινε ενός έτους, να τη ζήσει, ευχόμαστε. Μας έδειξε την πρώτη αγκαλιά που κάνανε στο μεευτήριο με τον άντρα της, τον Δημήτρη Θεοδωρίδη. Τι ωραία φωτογραφία, αυτή την είδα. Και το μωράκι, το μικρό Σάβα. Και έκανε μια ανάρτηση και έγραψε: «Η πρώτη μας αγκαλιά, το πρώτο βλέμμα, χρόνια πολλά αστέρι μας. Ήρθες και μας άλλαξες τη ζωή, σε λατρεύουμε». Πάρα πολύ τρυφερή φωτογραφία. Και τρυφερά τα λόγια. Ελπίζω να είναι και πραγματικότητα. Πολύ ωραίο ζευγάρι. Και αλήθεια και η δεύτερη. Πραγματικά στο λένε ωραίο ζευγάρι. Σας αρέσουν πολύ. Πάρα πολύ. Φαίνονται πολύ ευτυχισμένοι, χαιρόμαστε, μας αρέσει. Γι' αυτό θέλω να βάζουμε πολύ ευχάριστα θέματα στην εκπομπή. Γι' αυτό μου αρέσουν έτσι και οι γάμοι και τα παιδιά και οι οικογένειες και που πήγαν τα παιδιά και παίξανε με τους γονείς. Δηλαδή, όταν βλέπω αυτές τις δυσάρεστες ειδήσεις, δεν θέλω να βάλω καμία. Για κανένα λόγο. Δηλαδή, μπορεί να είναι και πολύ επίκαιρο, αλλά δεν θέλω. Ναι. Θέλω να κρατάμε τα θετικά της ζωής. Και μιας και είπαμε τα θετικά της ζωής, να προχωρήσουμε, γιατί σήμερα έχουμε πολύ Ελένη Μενεγάκη. Πάμε στην Ελένη μας. Πού πήγε, στην Άνδρο? Πήγε στο αγαπημένο της νησί. Πού αλλού? Στην Άνδρο. Και μοιράστηκε μαζί μας 2 φωτογραφίες. Τρίμερο πήγε. Της, για να δούμε πώς θα πέρασε το τρίμερο. Έβαλε, λέει, μια φωτογραφία δίπλα σε ένα ποτάμι, ενώ πιο πριν, λέει, είχε βάλει και με τον αδερφό της, Θοδωρή. Το Θοδωρή Μισόκαλο.
Πολύ χαλαρή είναι η Ελένη Μενεγάκη. Νομίζω ότι όποτε πηγαίνει στην Άνδρο. Χαλαρώνει. Ναι, είναι πάρα πολύ. Μα δεν πάει και πουθενά αλλού, μόνο Άνδρο πια. Πολύ χαλαρή, με τα αθλητικά τη, πολύ casual. Με τον αδερφό τη, οικογενειακά. Τέλεια, έχει βάλει και φωτογραφίες και με τις κόρες της. Πολύ χαλαρά. Καλό είναι να χαλαρώνει, γιατί η καθημερινότητά της είναι έντονη και με τα παιδιά και τόσο μεγάλη οικογένεια και με την εκπομπή. Λογικό είναι να χρειάζεται και κάποιες μέρες να ξεκουράζεται και να αλλάζει παραστάσεις. Και μιας και αναφέραμε την Ελένη Μενεγάκη στο Instagram, θέλουμε να δούμε τα καλύτερα ανοιξιάτικα χτενίσματα που έχει κάνει η Ελένη Μενεγάκη. Διότι γενικότερα η Ελένη Μενεγάκη κάνει είναι πολλές αλλαγές, Ελένη, ανέκαθεν. Έμπνευση σε γενικές γραμμές για όλες μας. Ενώ βλέπεις άλλες παρουσιάστριες που έχουν απλά ένα μαλλί, λίγο μπούκλα, λίγο ίσιωμα και μέχρι εκεί. Αυτά είχαν κοτσίδες, πλεξίδες. Ναι. Πλεξίδες ή πλεξούδες είναι Βίκυ. Εγώ το λέγα πλεξούδες πάντα. Πλεξίδες. Και στο άρθρο το είδα πλεξίδες. Πλεξίδες το λέω, αλλά δεν μπορώ να σου πω για σίγουρα. Εντάξει. Κοίτα, εμένα αν μου δίνεις το ελεύθερο, που το έχω εδώ το ελεύθερο, θα μπορώ να τα είχα πάντα ίσια, ας πούμε. Ναι. Ναι. Ενώ έχεις το σωρό μαλλί που θα μπορούσε να κάνεις πιο πολλά από ό,τι κάνει η Ελένη. Ναι. Λοιπόν, να δούμε μερικά από τα αγαπημένα της και από τα αγαπημένα μας που έχουμε δει και τα οποία είναι φυσικά έμπνευση για εμάς. Αυτό είναι πιασμένο ψηλά, λέει, με σπαστό ανάλαφρη μπούκλα. Είναι ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, απλό και καθημερινό. Να, εδώ λέει πλεξούδα και όχι πλεξίδα. Πλεξούδα λέει στο πλάι, μεταμορφώνει ένα απλό χτένισμα. Πιο κάτω λέει πλεξίδα, γι' αυτό λέω, ποιο τα δύο είναι, το ψάξουμε λίγο. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτό είδες, δεν είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια, εδώ λέει και το βαθμό δυσκολία σε κάποια χτενίσματα. Είναι wavy έτσι κυματιστό με την πλεξούδα ή πλεξίδα, δεν ξέρουμε, το οποίο το κάνει πολύ διαφορετικό. Πολύ εύκολα. Παιχνιδιάρικο. Πάμε με παρακάτω, ωραίο. Γι' αυτό μου άρεσε πάρα πολύ που το είδα. Είναι μια κοτσίδα, πλάγια είναι αυτή, είπε η κανονική. Λοιπόν, αυτή είναι. Δεν έχω καταλάβει. Τέλος πάντων, είναι μια κοτσίδα τέλος πάντων, η οποία έχει μπούκλες. Από ψαλίδι λογικά. Ναι, και το ουσιαστικά το point αυτού του χτενίσματος είναι που πάλι έχει την πλεξίδα στη βάση της αλογουράς. Ναι, το οποίο γύρω-γύρω που γυρνάει πάνω-πάνω. Το κάνει πολύ ωραίο η αλήθεια. Πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο να τα πετύχεις αυτά τα χτενίσματα. Θέλεις το κατάλληλο κομμωτή. Ναι. Μόνοι μας δεν γίνεται. Γιατί να πούμε και αυτό. Και η μπούκλα αυτή δεν είναι μια απλή μπούκλα. Μα και το πιάσιμο βλέπεις, δεν είναι τελείως τραβηγμένο. Είναι χαλαρό τραβηγμένο, ξέρεις. Δηλαδή... Και λίγο μπροστά έχει όγκο. Δηλαδή... Θέλει κομμωτή, θέλει τα χεράκια του κομμωτή. Εδώ λέει το βαθμό δυσκολίας 2 στα 5 ότι έχει αυτό το χτένισμα. Δεν πιστεύω, είναι πιο, έχει 5 πιο στα 5. Δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Και πώς τις πάνε όλα όμως όταν έχεις τέτοιο πρόσωπο. Εμένα μου αρέσει και αυτό με την πλεξίδα, πλεξούδα. Πλεξίδα. Τη γαλλική, τι είναι αυτή. Στα πλάγια. Πάρα πολύ ωραία είναι αυτή. Πολύ εντυπωσιακό. Και τα ξανθά μαλλιά της Ελένης δείχνουν πάρα πολύ ωραία τα χτενίσματα. Στα η Ελένη φοράει τρέσεις, τι φοράει, είναι όλο δικό της. Θεωρώ ότι κάποιες φορές φοράει τρέσεις. Κάποιες φορές, ναι. Σε κάποια χτενίσματα. Κοίταξε να δεις, όσο και να έχεις υγιή μαλλιά, όταν κάνεις καθημερινή εκπομπή όπως κάνει η Ελένη. Έχεις το χρώμα του πλατινέ αυτό. Έχεις τόσο ανοιχτό χρώμα που τα βάφεις συνέχεια τα κάθε μαλλιά. Κάθε μέρα χτενίσματα, ποσολάκια, ψαλίδια κλπ. Πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Δηλαδή, εγώ και τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια. Κάθε μέρα. Δεν το συζητώ. Δηλαδή, σε κάποια χτενίσματα προφανώς θα χρειάζεται να βάλει κάποιες τρέσες που μπαίνουν και βγαίνουν. Όχι ότι φοράει η εξτένση. Όχι, ναι, εντάξει, οκ. Ναι. Okay, ναι. Λοιπόν, να δούμε και κανένα άλλο. Προλαβαίνουμε. Όχι. Όχι! Γιατί? What do you mean? Βίκυ μου, τι ωραίες εφευρές είναι αυτές που είδαμε. Εγώ κάποιες δεν τις ήξερα καν και έλεγα πού θα τις βρω. Για να δούμε, θα τις δούμε σύντομα κάπου. Κάπου να τις αγοράσουμε. Είναι πολύ ωραία κάποια. Έχουμε λοιπόν νέες εφευρές από δημιουργικά μυαλά, παιδιά. Αυτός είναι ένας ανεμιστήρας, λέει, χωρίς φτερά. Είναι πιο ασφαλής και καθαρίζεται και πιο εύκολα. Σίγουρα είναι πιο ασφαλής. Εγώ τους φοβάμαι λίγο τους ανεμιστήρες. Κι εγώ. Ναι. Ναι. Αυτός είναι πολύ ωραίος. Ωραίος φαίνεται. Υπάρχει. Τον θέλουμε. Θέλουμε έναν εδώ. Θέλουμε έναν εδώ στο πλατό. Λοιπόν, αυτό τι είναι τώρα. Λοιπόν, είναι γλάστρα η οποία προσαρμόζεται στο μπαλκόνι. Στο μπαλκόνι. Τώρα, βέβαια, πόσο σταθερή, παιδιά, είναι αυτή η γλάστρα, ξέρουμε. Λέει ότι έχει ασφάλεια και σταθερότητα, αφού μπαίνει ανάμεσα. Πού να πάει, πού να φύγει. Και να φυσήξει πάρα πολύ και να σου έρθει στο κεφάλι και κοίτα πόσο ψηλά είναι αυτή η γλάστρα. Και να περνάει από κάτω άλλο. Και άντε να είναι γαμπρό, να θέλει να τον καλέσει για καφέ. Όπως παλιά γινόταν στην Κέρκυρα, να θυμάσαι με τις γλάστρες. Με τις γλάστρες. Πάει στο καλό. Να πέσει σε κανέναν στο ανθρώπου το κεφάλι. Δεν ξέρω, δεν είμαι πολύ σίγουρη για αυτή την εφεύρεση, παιδιά. Ωραία φαίνονταν πάντως. Ατελείωτο USB, λέει. Είναι πρωτοποριακό βύσμα USB, σχεδιασμένο να λειτουργεί σαν
διασύνδεση με άλλα USB. Δηλαδή το ένα μπαίνει μέσα στο άλλο και τα βγει 4-5 πόσα είναι από κάτω. Ναι, το USB έχει άλλη μία θύρα USB, οπότε βάζει όσο θέλει. Ναι, πολύ ωραίο. Για εμάς ειδικά που θέλουμε πάντα. Tablet, κινητά, φορτιστές. Όλοι τώρα έχουμε 500 πράγματα. Ωραία ιδέα. Ωραία ιδέα. Το θέλουμε σύντομα και να και το για τα Maxen υπάρχει ένα τέτοιο πολύ ωραία ιδέα. Ακόμη καλύτερα. Λοιπόν, φορέας 6 μπουκαλιών. Δεν έχω καταλάβει τώρα αυτό. Είναι, λέγεται, την εύκολη μεταφορά έως και 6 μπουκαλιών μπύρας, αναψυκτικών ή νερού. Τα παίρνεις όλα μαζί. Δηλαδή, αντί να τα βάλεις 5, τα πιάνεις σε αγκαλιά, μα δεν έχεις σακούλα, το κρατάς από πάνω και τα κουβαλάς όλα μαζί. Απλά γιατί προβληματίστηκα σε αυτή την εφεύρεση. Διότι συνήθως, ξέρω εγώ, άμα θες να πάρεις νερά πολλά. Ναι. Παίρνεις ένα πακέτο που έτσι και αλλιώς το μεταφέρεις. Θες να πάρεις πολλά αναψυκτικά. Ναι, αλλά εδώ μπορεί να βάλεις διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, ένα ψυκτικό, μία μπύρα, ένα νερό και να τα πάρεις όλα μαζί. Okay. Εντάξει. Θα πω, okay. Αυτό μου αρέσει εμένα. Λοιπόν, είναι. Πιέζεις τη βελόνα, πρόσεξε. Μεγαλώνει η τρύπα στη βελόνα για να περάσει την κλωστή. Αυτό που με τις γιαγιάδες. Που δεν βλέπουν καλά και σου λέει, πέρασε μου τι. Που ούτε εσύ τη βρίσκεις μετά, γιατί εμένα μου έλεγε η γιαγιά μου πέρασε τη μουνέση και μετά την έψαχνα και εγώ 2 ώρες. Περνάνε η κλωστή τελείως τεντωμένη για να περάσει εύκολα. Ξέρω, έχω κάνει μάστερ. Ναι, ναι. Τελικά την περνάω εγώ. Κάτι έχω μάθει από τις γιαγιάδες μου. Αλλά κλωστή. Και αυτό είναι ωραίο κόλπο. Ωραίο αυτό. Εύκολο. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτή τι είναι εδώ τώρα. Είναι βούτυρο. Βούτυρο, σε stick. Μορφή stick. Γιατί αχ, λέει, πλάκα, ωραίο. Λέει, γιατί τώρα να βγάζεις το μαχαίρι, αυτό. Και αυτό. Σαν κόλλα μοιάζει αυτό, ε. Και μετά, ναι. Και μετά να πλένεις 2 ώρες, πάρε το stick butter. Δεν λερώνεις μαχαίρι, δεν λερώνεις... Το βάζεις κατευθείαν στο ψωμάκι σου, τέλειο. Ωραίο φαίνεται. Οδοντόβουρτσα που στέκεται μόνη της, Βενέτα. Οι ηλεκτρικές στέκονται, γιατί εγώ έχω ηλεκτρική. Και εγώ έχω ηλεκτρική, αλλά δεν στέκεται. Δεν στέκεται, εμένα έχει βάση. Στο κυλί. Τσακ, το πλάω. Αυτή. Ποια. Α, δεν έχω αυτή. Αυτή έχω εγώ. Ωραία. Θα σου πω τη μάρκα μετά. Ξέρω ποια είναι. Εντάξει. Αυτές είναι απλές οδοντόβουρτσες. Άλλα θες πολλές μαζί, ναι, οκ. Okay. Που στέκονται μόνες τους. Σου λέει από να τις βάζεις στον τοίχο. Μήπως όμως δεν είναι εύχριστη, παιδιά, τη βλέπετε αριστερά που είναι έτσι πολύ... στο... η βάση της πολύ μεγάλη, δεν ξέρω. Μάλλον σου λέει για να μην βάλεις βάση. Στον τοίχο καθόλου. Ναι, την έχεις εκεί πέρα όρθια και μένει. Αυτό εννοεί μάλλον. Ναι, αυτό εννοεί. Δεν ξέρω στη χρήση αν είναι εύχριστη. Για να δούμε και τίποτα άλλο. Τα chopsticks, τα αγαπημένα. Αυτοί όσοι τρώνε κινέζικο. Τελευταίο αυτό. Η αλήθεια είναι, τρως σούσι. Όχι. Ωραία. Εγώ δεν έτρωγα. Τα τελευταία. Ναι, μου έχει πει, έβαλε ένα με το ζόρι να φας και ναι, το φάγες. Τα τελευταία χρόνια. Μπράβο, το θυμάσαι. Βέβαια. Και τώρα τρώω. Όχι πολύ όμως. Δηλαδή, όταν θα πάω με τις φίλες μου, τρώω το λιγότερο εγώ. Το θέμα είναι ότι όταν πρώτο πιάσεις τα ξυλάκια, είναι πολύ δύσκολο να πιάσεις τα σούσι. Είναι πραγματικά δύσκολο. Εσύ με αυτά τρως. Ναι. Όχι με πιρούνι. Όχι. Και τους φέρνουν και πιρούνι, μα θέλεις. Όχι, τρώω με αυτά. Και το περίεργο είναι ότι δεν δυσκολεύτηκα ιδιαίτερα. Δεν ξέρω γιατί. Ναι. Και δεν μου έμαθε και κανείς επίσης. Και περίμενα θα δυσκολευτώ πάρα πολύ. Τώρα εδώ στο συγκεκριμένο λέει ότι είναι αυτό το υποβοήθημα για να σε βοηθήσει να τα μάθεις να τα χειρίζεσαι. Ωραίο. Ωραίο και αυτό. Γιατί δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να πιάνεις. Κοίτα, να σου πω κάτι και γύρω μου κοιτάζω εγώ όταν τρώμε σούσι. Όλοι λίγο πολύ θα δυσκολευτούν σε κάτι. Ναι, γιατί ναι. Και τα κομμάτια κάποια... Πρέπει να το πιάσεις ολόκληρο. Και άμα πεινάς και πολύ. Άμα πεινάς και πολύ, άστα να πάνε. Άμα είσαι σπίτι, άσε και τα chopsticks, άστα όλα. Πάρ' το πιρούνι. Πάρ' το πιρούνι και φάει το σούσι τέλος πάντων. Και στην τελική, γιατί να φας σούσι, βρε παιδί μου. Δεν είναι και τίποτα συγκλονιστικό. Αλλά είναι καλό, λέει, για τη δίαιτα. Είναι, δεν ξέρω. Εγώ δεν τρώω ποτέ. Δεν σ' αρέσει καθόλου, ε. Έχεις δοκιμάσει. Κοίτα. Γενικά δεν μου αρέσει το αγγλικόξινα, οι γεύσεις αυτές. Ναι. Είναι κάποια που δεν τρώω καθόλου. Καθόλου. Έχω εντοπίσει κάποια που να έχουν λίγο τσιψητή γαρίδα, λίγο κάτι, λίγο σολομό, λίγο... κάποια συγκεκριμένα. Μόνο. Ναι. Και είναι κάποια που δεν τρώω καθόλου. Αναστασία μου, μου φωνάξει, ξέρω. Οκ. Okay. Πάμε να πούμε για τα ρούχα σου. Να πούμε για τα ρούχα μου γρήγορα γρήγορα. www.fashion.gr. Το είπα και το εννοώ, τα μαγιό που θα έρθουν είναι συγκλονιστικά. Δείτε όμως τα επίσημα φορέματα, πραγματικά θα ξετρελαθείτε, εξαιρετικά υφάσματα για όλες τις περιστάσεις τώρα που θα έρθουν άνοιξη καλοκαίρι. Τα χρειαζόμαστε. Περιμένουμε να τα φέρεις και εδώ να οπωσδήποτε. Το δούμε. Οπωσδήποτε. Ναι, και θα βάλω και μια μέρα να δούμε και μερικά, να δουν οι φίλοι μας αυτά από τα επίσημα που είναι πολύ όμορφα. Λοιπόν, σήμερα είχαμε πάρα πολλά, ίσα προλάβαμε. Τρέχοντας πήγαμε. Να πούμε να μας περιμένουν την επόμενη Τρίτη. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. 9:30 το βράδυ. Φυσικά. Εδώ μέχρι μαζί τότε σας. Πολλά φιλάκια. Φιλάκια.